Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε vegan burger. Θα σας δείξω την καλύτερη συνταγή για να ετοιμάσετε τα πιο νόστιμα burger από πατζάρι. Θα συνοδεύσουμε με αβοκάντο και θα φτιάξουμε ένα υπέροχο, θρεπτικό και σούπερ νόστιμο γεύμα. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα πατζάρια μας. Οπότε, να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πατζάρια μπαρμπαστάθης. Είναι πρακτικά και εύκολα στη χρήση, καθώς δεν χρειάζονται καθάρισμα και κόψιμο. Και το πιο φανταστικό, μόλις σε 5 λεπτά βράσιμο, είναι έτοιμα και είναι φρέσκα όσο ακριβώς τη στιγμή που κόπηκαν. Ανοίγουμε την κατσαρόλα μας, βράζει το νεράκι, ρίχνουμε μέσα, βράζουμε 5 λεπτά και σε 5 λεπτά θα σουρώσουμε και θα αφήσουμε να κρυώσουν. Μόλις κρυώσουμε θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Μετά από 5 λεπτάκια, απλά τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν καλά. Και το πιο φανταστικό σε αυτή τη συνταγή είναι ότι θα ήταν πολύ αποτρεπτικό να σας πω ότι πρέπει να ψήσουμε τα πατζάρια μία ώρα στο φούρνο, να τα καθαρίσουμε, να γίνουμε χάλια. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, κατευθείαν τα βράσαμε, είναι έτοιμα προς χρήση. Απλά το μόνο που πρέπει είναι να περιμένουμε να κρυώσουν. Και τα πατζάρια μας είναι έτοιμα και το μόνο που χρειάζεται είναι να ενώσουμε όλα τελικά μεταξύ τους. Λοιπόν, βάζουμε στο πολυκοπτικό πρώτα απ' όλα το λάδι μας, καρύδι, σκόρδο, κύμινο, μπούκοβο, ένα κρεμμύδι, εδώ. Σας αρέσει πάρα πολύ το κρεμμύδι. Ξύσμα από ένα λεμονάκι. Χυμό από μισό λεμόνι, μπόλικο αλάτι και πιπέρι, βάλαμε το πιπεράκι, θα βάλουμε και αλάτι και τα μυρωδικά μας. Έχουμε βασιλικό, έχουμε μαϊντανό, βάλτε μαζί και τα κουτσάνια, μας αρέσει, και λίγο δυόσμο. Τέλεια. Ουσιαστικά τώρα σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα πέστο, άμα το δείτε, και συνέχεια θα προσθέσουμε όλα τελικά που θα δέσουν τα μπέργκερ μας. Τώρα χτυπάμε καλά αυτά. Και μόλις είναι έτοιμο το πέστο, σε αυτό το σημείο, άμα δοκιμάσετε θα πάθετε σοκ. Είναι καταπληκτική σαν σάλτσα από μόνη της. Τέλεια. Θα προσθέσουμε τα πατζάρια. Βάζουμε τα πατζάρια και πρέπει να τα βάλουμε ακριβώς με τη σειρά που σας δείχνω. Δηλαδή πρώτα τα πατζάρια και στη συνέχεια την κοινόα και τη βρώμη, γιατί θέλουμε να διαλυθεί τελείως το πατζάρι. Άμα βάλουμε τώρα τη βρώμη και την κοινόα, δεν θα διαλυθεί η βρώμη και η κοινόα. Οπότε, χτυπάμε καλά. Και με το που διαλυθεί τελείως το πατζάρι, θα ρίξουμε μέσα την κοινόα που έχουμε βράσει και τη βρώμη μας. Θα σας πω ότι αυτή η συνταγή τη λατρεύω, γιατί είναι πάρα πολύ θρεπτική, πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Τώρα, ανακατεύουμε καλά και ουσιαστικά είναι έτοιμα τα μπέργκερ μας. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο! Είναι καταπληκτικό και σαν dip, να σας πω, γιατί είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Αλλά εμείς θα κάνουμε μπέργκερ. Οπότε τα λογάντια. Και έχετε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να τα τηγανίσετε, να τα σουτάρετε, γιατί ουσιαστικά σχεδόν όλα τα τελικά που έχουμε μέσα είναι ψημένα. Χρειάζεται μόνο να πάρει ωραίο χρώμα το μπέργκερ. Αλλά πρέπει να βάλουμε λαδάκι. Και η δεύτερη εναλλακτική που έχουμε είναι να τα ψήσουμε στο φούρνο. Εγώ θα πάω με τη δεύτερη εναλλακτική, αλλά να ξέρετε ότι γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη. Όποια θέλετε, παίρνετε. Και πάμε να τα πλάσουμε. Λοιπόν, πολύ εύκολα. Θέλω λίγο λαδάκι στα χέρια σας, εδώ. Να διευκολύνουμε το μείγμα μας να μην κολλάει στα χέρια μας. Οπότε αλείφουμε με λαδάκι. Πιάνουμε το μείγμα. Το λαδάκι κάνει το μείγμα να μην κολλάει καθόλου μα καθόλου στα χέρια. Οπότε πλάθουμε τα μπιφτέκια μας. Οπότε το πρώτο μας είναι έτοιμο. Εδώ. Και θα φτιάξουμε 6 μπιφτεκάκια. Και το τελευταίο μας. Δεν λερωθήκαμε καθόλου από τα πατζάρια στα ιστορικά. Δεν έχει ξαναγίνει κάποιος να κάνει συνταγή με πατζάρια και να μην είναι καθόλου κόκκινος. Δεν είμαι. Και ήρθε η ώρα να τα ψήσουμε. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσουμε για 15 με 20 λεπτά και μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Μόλις είναι έτοιμα, θα βγάλουμε και θα σερβίρουμε με τα υπέροχα μπέργκερ μας. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα μπέργκερ μας. Αναγία μου! Θέλουμε ένα ωραίο ξύλο κοπής. Έχω φρυγανίσει ήδη ψωμάκι. Τα ψωμάκια αυτά είναι vegan, δεν έχουν αυγά.
Θα βάλω λίγο barbecue sauce. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά θα απογειώσει, σας το υπόσχομαι, το μπέργκερ που έχετε ετοιμάσει, το μπέργκερ πατζάρι. Έχουμε link στο τέλος του βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας σπιτική barbecue sauce. Ακριβώς από πάνω θα πάει ο κύριος μπέργκερ, γιατί ο κύριος μπέργκερ πρέπει να κουμπίσει πάνω στην barbecue sauce, να πάρει αυτή την καπνιστή γεύση, σαν να το ψήσαμε στα κάρβουνα. Από πάνω θα βάλουμε λίγο ντομάτα, θέλουμε 6 φέτες. Λεπτές φετούλες, θέλω να τις κάνετε χοντρές. Ίσα ίσα να πάει πάνω από το παντζάρι. Λίγο μαρουλάκι. Και όταν λέω λίγο, ίσα ίσα να φαίνεται λίγο πράσινο γιατί μας αρέσει. Και να κάνει κρούτσου κρούτσου καθώς θα τρώμε το μπέργκερ μας. Και το τελευταίο μας, εδώ. Τελειώνουμε, λίγο ακόμα έμεινε. Θέλουμε λίγο αβοκάντο. Και πάρτε ένα κουτάλι, βγάλετε ένα ωραίο σκουπ και βάλτε από πάνω. Σαν να βάζετε βούτυρο. Μην το κόψετε κομματάκια, γιατί άμα το κόψουμε κομματάκια, μετά θα διαλύεται καθώς θα πάμε να φάμε το μπέργκερ μας. Ενώ μου βάλουμε ολόκληρο σκούπα από πάνω, κοιτάξτε. Και μπορείτε να βάλετε φυσικά vegetarian μαγιονέζα, αλλά σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε μαγιονέζα, λίγο λαδάκι από πάνω. Χρειαζόμαστε λίγο ελαιόλαδο, φρέσκο ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι, αλατάκι. Πάνω από το αβοκάντο για να του δώσουμε έτσι αυτή την υπέροχη γεύση. Και θέλω να πάρετε λίγα φιλαράκια δυός μου και να βάλετε μέσα στο μπέργκερ. Περίπου 2-3 φιλαράκια σε κάθε μπέργκερ. Φανταστείτε πόσο φρεσκάδα θα βγάζει αυτό το μπέργκερ και πόσο superfood πραγματικά θα είναι. Και επειδή ένα τέτοιο μπέργκερ πρέπει να είναι πραγματικά superfood, και τα ταμπελάκια είναι superfood. Κοιτάξτε. Τεντάν! Και είμαστε έτοιμοι να φάμε τα πιο υπέροχα μπέργκερ στον κόσμο. And it's burger time! Ξέρω ότι ζηλεύετε, αλλά είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας. Είναι κάτι που για να καταλάβετε πραγματικά πόσο νόστιμο είναι, πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί είναι φανταστικό. Είναι τόσο υγιεινό, τόσο θρεπτικό, γεμάτο πρωτεΐνες, βιταμίνες, φυτικές ίνες, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε από ένα φαγητό. Και βέβαια είναι πεντανόστιμο. Και όταν σας λέω πεντανόστιμο, το εννοώ. Όταν το δοκιμάσετε, πραγματικά θα σας θυμίσει ένα κανονικό μπέργκερ, αλλά στην πιο healthy εκδοχή του. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχάσετε να μας ακολουθείτε, μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!